Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 2 Νοεμβρίου. Έχουμε μπροστά μας, ελπίζουμε, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε όμως πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα και ουσιαστικά θα πάμε στην χθεσινή ημέρα, όπου ήταν μια μέρα εκδρομών για τα περισσότερα σχολεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τενεκετζή, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στις Σέρρες. Καλό σας μεσημέρι κύριε Διευθυντά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς πώς είστε? Εμείς λέμε καλά. Εσείς θα μας πείτε πώς περάσατε τη χθεσινή ημέρα, που πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς το ένα περιστατικό προλάβαινε το άλλο. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολλά τα περιστατικά. Το βασικό ήταν ένα. Το βασικό ότι... ήταν ένα. Ναι. Ότι ενώ υπήρχε μια ωραία μέρα, υπήρχε μια πολύ καλή διάθεση από όλους τους μαθητές και από όλα τα σχολεία, δυστυχώς αυτή η καλή διάθεση είχε ένα τόνος που δεν άρμοζε μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε μαθητές. Οπότε πάμε στον χώρο της Κοιλάδας, πάμε εκεί όπου ήρθαν, διαπληκτίστηκαν μαθητές μεταξύ τους, έτσι. Και περιγράψτε μας εσείς τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, τι συνέβη. Κοιτάξτε, ήταν μια κακιά στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδρομής, κατά το πέρας της εκδρομής θα έλεγα, ναι. Που δύο μαθητές αντάλλαξαν μεταξύ τους κουβέντες, λόγια τα οποία δεν πρέπει σε μαθητές. Ναι. Και αυτό το ζήτημα πυροδότησε μια κατάσταση η οποία δημιούργησε αντιδράσεις. Το λόγο τον ξέρουμε. Ήταν για μια κοπέλα που συνόδευε ένα μαθητή που ήταν μαζί, ήταν για ένα μηχανάκι, ήταν γιατί είχαν προσωπικές διαφορές, ήταν γιατί δώσαν ραντεβού στη συγκεκριμένη εκδρομή να διαπληκτιστούν. Τι ακριβώς μάθατε? Το τελευταίο δεν ισχύει, τα προηγούμενα που είπατε ισχύουν. Όλα. Έτσι όπως μου τα μετέφεραν και εμένα, ναι. Ότι υπήρχε μια κοπέλα, η οποία είχε σχέση με, και εν πάση περιπτώσει το μήνυμα της έρευνας ήταν αυτό. Α. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, και όταν γίνεται κάτι σε επίπεδο λογομαχίας, όλοι οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται γύρω αμέσως προστρέφουν προς αυτό το μέρος και βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει. Σωστά. Δημιουργείται μία αναστάτωση, δημιουργείται ένα, να το πω, αν επιτρέπετε την έκφραση, ένα μπούλι όπως λένε τα παιδιά. Και ο ένας λόγος φέρνει τον άλλον και άρχισε το πράγμα να παίρνει διαστάσεις οι οποίες δεν ήταν και τόσο καλές. Το σημαντικό όμως, ο μέρος της όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι επειδή γνωρίζουμε και πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά, μην συμβεί κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ναι. Οι καθηγητές κάνουν την εφημερία τους μέσα στον χώρο της εκδρομής. Και δεν ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση οι καθηγητές από το σημείο όπου υπήρξε ένα σημείο αντιμαχίας και ναι. Οπότε έσπευσαν αμέσως οι εκπαιδευτικοί σε εκείνο το σημείο, μπήκαν μπροστά, προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ναι. Όντως και έγινε αυτό, και αφού υπήρχε μία διάθεση η οποία ήταν πιο μπροστά επιθετική, τα πράγματα ηρέμησαν, έγινε διαφορετική. Υπήρχε ένα σουγιαδάκι μέσα στην όλη η ιστορία, κύριε Διευθυντά. Πηγαδάκι μεγάλο. Σουγιαδάκι, σουγιά. Σουγιαδάκι, ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Μέσα στον καυγά εκεί υπήρξε κάτι τέτοιο, εμφανίστηκε κάτι τέτοιο. Μέσα στον καυγά πραγματικά ένας μαθητής πήρε από την τσέπη του ένα σουγιαδάκι, το οποίο ήταν σουγιαδάκι τύπου μπρελό, μη φανταστεί κανένα τίποτα, δεν ξέρω. Μπράβο. Αλλά ό,τι και να ήταν, είναι μια ενέργεια η οποία δεν αρμόζει και την οποία ενέργεια εμείς βέβαια δεν επικροτούμε. Ναι. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε κοντά στα παιδιά και να τα συμβουλεύουμε και να τα νουθετούμε, να μην έχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι εχθρικές και επιθετικές, ναι. Να μην είναι βίαιες, και πάνω απ' όλα να μην δημιουργούν ούτε σωματικά ούτε και ψυχικά τώρα, πράγματα. Κύριε Τενεκετζή, κοιτάτε, επειδή όλοι έχουμε περάσει από την εφηβεία, την περιβόητη και από αυτή την ηλικία, ξέρουμε πολύ καλά ότι ουσιαστικά η ψυχή εκείνου των χρόνων λέει πάρα πολλά. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε και για τα μάτια μιας κοπέλας πώς μπορεί δύο αγόρια να καυγάδισαν. Το ζήτημα είναι πώς βγήκε το θέμα, γιατί έχω την ευθύνη ότι και εμείς έχουμε μια... το βγάλαμε λίγο περίεργα στην δημοσιότητα, ότι ξέρω εγώ βγήκε σουγιάς, ότι τραυματίστηκαν, ό,τι.
Μου λέτε επίσης ότι οι καθηγητές ήταν πολύ κοντά στο σημείο, οπότε δεν πρόλαβαν ίσως και τα χειρότερα. Προσέτρεξαν αμέσως, ναι, πολύ στο αεροκίνητο και ευτυχώς. Άρα, για τα μάτια μιας κοπέλας και όχι για ένα μηχανάκι, μου λέτε εσείς. Όχι, όχι. Όχι, γιατί θα σας ρωτούσα αυτόματα πώς εμφανίστηκε το μηχανάκι σε μια μαθητική εκδρομή. Κοιτάξτε, δυστυχώς και αυτό είναι ένα πρόβλημα και το γνωρίζουμε εμείς, η εκπαιδευτική αυτό. Ότι πολλές φορές έρχονται κάποιοι φίλοι των μαθητών, φέρνουν ένα μηχανάκι και κάποιος για να κάνει επίδειξη ή οτιδήποτε άλλο, παίρνει το μηχανάκι ας πούμε και κάνει κάτι. Πράγμα πολύ επικίνδυνο για τα δεδομένα. Σωστά. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ κοντά, ναι, και προσπαθούμε να προστατεύσουμε και να σταματήσουμε κάποιον ο οποίος έχει στα χέρια του αυτό το μηχανάκι. Τώρα, το τέλος αυτής της ιστορίας και αυτού του καυγά των παιδιών ποιο ήταν? Το τέλος της ιστορίας αυτής ήταν αίσιο, θα έλεγα, με την έννοια ότι υπήρξαν μετά την παρέμβαση των καθηγητών και μετά από την συζήτηση που επικράτησε με τα παιδιά, υπήρξε συμφιλίωση, έδωσαν τα χέρια και έκλεισε το θέμα όπως έπρεπε να κλείσει, πιστεύω. Μεταφέρθηκε κάποιο παιδί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο? Όχι, όχι. Όχι. Δεν είχαμε τέτοιο. Μεταφέρθηκαν τα παιδιά, οδηγήθηκαν τα παιδιά στο αστυνομικό τμήμα? Ναι, καλέστηκε η αστυνομία, η οποία έκανε το καθήκον της. Ναι. Παρενέβη εκείνη τη στιγμή και παρενέβη η αστυνομία για ένα καυγά δύο μαθητών ή επειδή ακούστηκε αυτό ο σουγιάς και εκεί ουσιαστικά κινητοποιήθηκε η αστυνομία και κλήθηκε? Προφανώς και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, τα παιδιά λέτε στο τέλος δώσαν τα χέρια και δεν έχουν διαφορές. Δεν θα το δούμε να συνεχίζεται αυτό και τις επόμενες. Όχι, βέβαια, όχι. Είπαμε ότι το δικό μας το πρόταγμα είναι των εκπαιδευτικών είναι να μπαίνουμε ως κρίκη συνεκτική ανάμεσα στους μαθητές και με τη στάση μας να κατασυγάζουμε οποιασδήποτε καταστάσεις. Τα παιδιά δεν ήταν από το ίδιο σχολείο. Τα παιδιά δεν ήταν από το ίδιο σχολείο, ήταν διαφορετικό σχολείο. Ναι, ήταν από διαφορετικό σχολείο. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία νομίζω αυτό, αν ήταν από ένα σχολείο από το άλλο, θα μπορούσε να συμβεί και με αυτές του ίδιου σχολείου. Ναι, σίγουρα, αλλά ξέρετε, εδώ ισχύει και το ποιο είναι το πιο δυνατό σχολείο τώρα, λέμε. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Όχι. Τι πιο δυνατό σχολείο και πιο αδύναμο σχολείο. Σημασία έχει ότι ήταν η κακιά στιγμή για να πυροδοτηθεί μια τέτοια κατάσταση. Ωραία. Οπότε και οι δυο τώρα έχουν να θυμούνται μια ιστορία, γιατί τέλος καλό όλα καλά. Ο ένας ότι υπερασπίστηκε την κοπέλα του, ο άλλος ότι ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι διεκδίκησε. Τέλος πάντων, ως και αυτά να είναι. Όμως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, κύριε Τενικετζή, έτσι, γιατί είχαμε και, να το πω, επίθεση σχήλου σε μαθητή, σε άλλη εκδρομή άλλου σχολείου στον ΟΒΑ, χθες πάλι. Είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο μας ανησύχησε και αυτό, διότι ένα σκύλος δάγκασε μία μαθητρία. Τη δάγκωσε ή απλά έχουμε εκδορές, γιατί και εδώ οι απόψεις είναι πολλές και δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Πάντως δεν ήταν μεγάλης σημασίας. Δεν πήγε στο νοσοκομείο το παιδί? Όχι. Όχι. Κορίτσι, ναι. Σε κορίτσι επιτέθηκε, λέτε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Ναι, ωραία. Πάντως το παιδί είναι καλά και δεν πήγε στο νοσοκομείο με δαγκώματα, ξέρω εγώ, βαθμού τέτοιου ώστε να χρειαστεί να νοσηλευτεί, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, απλώς κάνοντας έναν απολογισμό έστω αυτών των πρόσφατων γεγονότων, ναι, σημασία έχει το γεγονός ότι δεν έπαθε κανένας τίποτα. Ωραία. Και ότι θα πρέπει να είμαστε κοντά, πολύ κοντά στα παιδιά για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα και να μπορούμε κι εμείς με τον τρόπο μας να τα κρατούμε μακριά. Είχατε και τρίτο περιστατικό με κάτι σύρματα? Τρίτωσε το κακό που λέει. Ναι, τρίτωσε. Τώρα, κοιτάτε, είναι ζυζάνια τα παιδιά μας, εντάξει. Όποιος πει ότι δεν είναι, νομίζω ότι θα λέει ψέματα. Εκεί τώρα το περιστατικό με τα σύρματα πώς έγινε? Είναι ζωντανά τα παιδιά, είναι έφηβοι τα παιδιά και είναι η ηλικία τους αυτή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς κοντά τους, πολύ κοντά τους. Να μας νιώθουν δηλαδή ότι είμαστε κοντά, σε περίπτωση που χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια να τους την παρέχουμε. Ωραία. Εκεί τι έγινε τώρα? Προσπάθησαν να περάσουν σε έναν χώρο που ήταν περιφραγμένος και εκεί είχαμε πάλι το ατύχημα αυτό? Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά ούτε και αυτό ήταν ένα ατύχημα μεγάλο για να ανησυχούμε, να πούμε ότι. Ναι.
Ναι, γιατί εμείς ακούσαμε ότι προσπάθησαν να περάσουν σε κάποια γήπεδα τα οποία ήταν περιφραγμένα και κλειστά. Κάποιος καρφώθηκε τέλος πάντων από το σύρμα. Πάλι ξέρετε τα παιδιά τώρα πώς μεγαλοποιούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια δεν είναι λίγο να παθαίνει κάτι και να πάει σε μια εκδρομή. Ναι. Περάστηκε γι' αυτό. Άρα πριν τα πάτε σε εκδρομές να τα συμβουλεύετε, γιατί δεν βλέπω να. Κοιτάξτε, πάντα συμβουλεύουμε, πάντα κάνουμε το σύλλογο των δασπόντων για να αποφασίσουμε πού θα πάμε, τι μέτρα θα πάρουμε, ποιες θα. Είναι και ποια ώρα αυτός ο οποίος ή αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι θα κάνουν την εφημερία τους και θα προσέχουν τι γίνεται μέσα αλλά στο χώρο της εκδρομής. Έχετε αστάθμητο παράγοντα, έτσι, τα παιδιά. Κοιτάξτε, είναι έτσι. Είναι παιδιά σε μια ηλικία η οποία είναι ευαίσθητη, είναι σε μια ηλικία που έχει και την έξαψη και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά. Ό,τι και να είναι ο ρόλος μας είναι αυτός. Είμαστε κοντά. Κύριε Διευθυντά, όλα αυτά συνέβησαν, θέλω να πω, όχι από τις πρώτες ώρες της εκδρομής. Γιατί τώρα μου λέει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κώτας, επικοινώνησε μαζί σας γιατί είχε πάρα πολλά παιδιά στην κοιλάδα. Ναι, και αυτό ήταν το πρωινό του τηλεφώνημα, το πρώτο που έγινε. Μάτιαξε την εκδρομή των παιδιών, θα ρω, ο Δημήτρης ο Κώτας. Ναι, όχι, ίσα δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης. Καλό πρόεδρε. Αλλιώς πια τόσα περιστατικά δεν έχουν ξανασυμβεί, εκτός αν δεν τα μάθαμε εμείς. Όχι, δεν συνέβησαν ποτέ. Μάλιστα. Όλα μαζί, αλλά έτυχε να συμβούν τώρα. Μάλιστα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, οι εκπαιδευτικοί, και για το μεγαλύτερο καλό, αλλά και για κάτι το άσχημο το οποίο θα συμβεί, να παρέμβουμε και με την στάση μας να διορθώσουμε ή να αμβλύνουμε οτιδήποτε παρουσιαστεί. Τα παιδιά θα τιμωρηθούν, κύριε Διευθυντά? Έχουν ήδη τιμωρηθεί. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή συνεδρίασε ο Σύλλογος των Καθηγητών και επέβαλε την τιμωρία στους μαθητές οι οποίοι... Αποβολή δηλαδή? Αποβολή, ναι. Σοβαρά. Τι δεν είχατε καθόλου ευαισθησία. Τώρα ξέρετε, προσπαθώ να το χειριστώ κάπως αλλιώς το θέμα, γιατί μου είπατε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει, τώρα αποβολή σε έναν μαθητή που προσπάθησε να υπερασπίσει τα μάτια μιας κοπέλας και ο άλλος που δεν ξέρω εγώ τι... Ναι, φτάσαμε μέχρι εκεί, είναι η διαδικασία. Πήραν και αποβολή, πόσες μέρες, κύριε Διευθυντά? Από 2 μέρες. Από 2 μέρες. Ναι. Ναι, δηλαδή σήμερα και Δευτέρα. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Δεν έχουμε επιρροή σε διαγωγές και όλα αυτά. Μια αποβολή λέμε. Όχι βέβαια, κοιτάξτε, σκοπός μας. Εμείς ξέρουμε ότι η αποβολή δεν είναι αυτή η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα το καθοριστικό. Το αποτέλεσμα το καθοριστικό θα το φέρει ο κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος είναι κοντά στο μαθητή και ο κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος συμβουλεύει και με τη στάση του δείχνει ότι μόνο με διάλογο λύνονται τα προβλήματα και όχι με διαμάχες ή επιθέσεις ή βία. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.